σας. Βρισκόμαστε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, όπου ήρθαμε να κάνουμε τι. Θα μας πει ο Γιώργος Ξηρός, υπεύθυνος γνωστού εκπαιδευτικού οργανισμού, σχετικά με το τι ήρθαμε να κάνουμε σήμερα εδώ. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα, σήμερα και αύριο, διοργανώνοντας ένα πολύ μεγάλο συνέδριο fitness, aerobic και fitness. Και όλα τα έσοδα του συνεδρίου τα δίνουμε στο Ίδρυμα Παιδικά Χωριά ΣΟΕΣ, στο Πλαγιάρι. Αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι καλό και να επιστρέψουμε ενέργεια πρώτα απ' όλα και δύναμη στην κοινωνία. Αλέξη, εσύ είσαι ο υπεύθυνος στο τμήμα της Θεσσαλονίκης. Πώς τη βλέπεις γενικά την όλη διοργάνωση? Βασικά δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο το aerobic, αφορά γενικά το χώρο του fitness και το personal training. Είναι ένα γεγονός το οποίο θέλουμε να κάνουμε θεσμό και να κάνουμε κάθε χρόνο, γιατί τα παιδάκια κυρίως χρειάζονται την βοήθειά μας. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας να συνδυάζουμε αυτό που κάνουμε με ένα πολύ καλό σκοπό. Πιστεύεις ότι θα ακολουθήσουν και κάποιοι άλλοι αυτόν τον τρόπο βοήθειας? Εμείς το έχουμε βάλει στόχο. Μάλιστα σε ένα μήνα θα κάνουμε κάτι παρόμοιο στην Αθήνα που θα είναι πολύ μεγαλύτερο και θα γίνει για το χαμόγελο του παιδιού. Και πάμε στο κορίτσι της παρέας, την Εύη. Εύη. Για πες μας κι εσύ. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά λόγια, απλά θέλω να σταθείτε μόνο σε αυτή την εικόνα εδώ, να δείξουμε μέσα στα μάτια του παιδιού την ελπίδα που περνάμε. Θέλουμε να περάσουμε ελπίδα στον κόσμο, θέλουμε να δώσουμε κάτι διαφορετικό, θέλουμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά και αυτό το βλέμμα που βλέπετε στη φωτογραφία εδώ να γίνει πραγματικότητα. Εδώ, συγγνώμη, Δεσποινής, όνομα. Ράνια. Ράνια. Θα κάνεις και εσύ aerobic και έκανες? Ναι, έκανα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Αυτό ήταν μόνο, θα συνεχίσεις? Όχι, θα συνεχίσω εδώ όλη μέρα, όλη μέρα. Πόσες ώρες θα κάνετε σήμερα εδώ? 8 και αύριο 7. Στεφανία, εσύ μου φαίνεσαι σαν δασκάλα. Δασκάλα είμαι. Δασκάλα? Yoga, aerobic, fitness γενικά. Και άκουσες, είδες ότι περνάει ένα πολύ καλό μήνυμα, υπάρχει μια βοήθεια? Φυσικά, σαφέστατα. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό που κάνουν, πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας. Οπότε, γιατί να μην συμβάλλουμε όσο μπορούμε κι εμείς. Εσύ τι κάνεις εδώ? Εγώ παρουσιάζω το απόγευμα στις 6 ώρα, το dance, το cardio. Προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο, έτσι, για αυτό το φιλανθρωπικό σκοπό. Ας ελπίσουμε να έχει κόσμο, να μαζέψουμε όσο περισσότερα λεφτά γίνεται και να βοηθήσουμε όσο πιο πολύ γίνεται. Ανζωογονητικό, πολύ ωραίο, ξέσπασα, εκτονώθηκα. Ήταν πολύ ωραία. Αναπτύσσει και την ευκαμψία σου κιόλα. Και τώρα έχει ταϊμπό πιο δυναμικό. Τώρα θα πω δυναμικά κατευθείαν στο ταϊμπό, να ξυπνήσει σώμα και πνεύμα και μετά με τη σειρά όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε τι ακριβώς είναι το ταϊμπό στον κόσμο. Είναι κυρίως αερόβια άσκηση που έχει και μπουνιές, κλωτσιές, αλλά υδρώνεις και πάρα πολύ. Δηλαδή με το που τελειώνει το μάθημα είσαι τέζα. Πάμε τώρα ταϊμπό. Πάμε ταϊμπό με τον Ιουστίνο να τα δώσουμε όλα. Λοιπόν, εδώ η κοπέλα, η μελαχρινή, όνομα. Βαλεντίνα. Και Τάτη. Βλέπετε ότι δεν δίνουμε και μεγάλη σημασία στα γόρια, τα προσπερνάμε. Όλοι τα περνάμε. Λοιπόν, πιστεύετε ότι ο Έλληνας σιγά σιγά ξυπνάει και ασχολείται όλο και περισσότερο με τέτοιου είδους δραστηριότητες? Πιστεύουμε και τώρα και λόγω κρίσης, σιγά σιγά αρχίζει να ασχολείται. Είναι αλλά πιο φιλική διασκέδαση, παιδιά. Απλά πρέπει να το καταλάβουμε νωρίς. Γιατί σου προσφέρει τα πάντα με ελάχιστο κόστος, ναι. Πάρα πολύ καλό αυτό, εσύ. Ξεδίνεις από το στρες και το άγχος που έχουμε στις μέρες μας λόγω κρίσης. Είμαστε από την ομάδα των εθελοντών του παιδικού χωριού ΣΟΣ στο Πλαγιάρι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή υποστήριξη του χωριού και των αναγκών του. Πάρα πολύ καλή αρχή και να είναι καλά όποιοι το έχουν σκεφτεί και το διοργανώσαν όλο αυτό. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσουν και θα βρεθούν μιμητές. Ναι, μακάρι να συνεχίσουν και άλλοι να μας καλούν. Αυτά για τώρα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Μέχρι την επόμενη φορά, όλα θα πάνε καλά.